Και κύριε, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η κίνηση στα ξενοδοχεία της Καλαμάτας. Η πληρότητα άγγιξε το 100% τις ημέρες του Πάσχα, ενώ ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα για μια ακόμη καλύτερη από την περσινή καλοκαιρινή σεζόν. Η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα απέδειξε άλλωστε πως είναι must προορισμός της χώρας. Για μία ακόμα φορά, η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα βούλιαξε από τους επισκέπτες. Οι ημέρες του Πάσχα απέδειξαν για μία ακόμα φορά ότι η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα αποτελεί προορισμό. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία άγγιξαν το 100%, με τους επισκέπτες της πόλης να δείχνουν ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε αυτά. Σταθερά καλά, δηλαδή και πέρυσι είχαμε ένα πολύ καλό Πάσχα στην πόλη μας και φέτος δείχνει ότι είναι πολύ καλό το Πάσχα στην πόλη μας, παρόλο που πέφτει λίγο νωρίτερα, λίγο καιρός δεν είναι όπως πέρυσι, που πέρυσι ήταν καλοκαίρι. Αλλά δείχνει ότι η Καλαμάτα έχει πλέον γίνει προορισμός κοντινός. Για αυτούς που θέλουν τριήμερα, τετραήμερα, δεν θέλουν να χάσουν χρόνο στη διαδρομή. Και αυτό οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε εμείς, να παρέχουμε σωστές υπηρεσίες, στις σωστές τιμές, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κι άλλο και άλλο κόσμο. Φέτος οι κρατήσεις έγιναν έγκαιρα, το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν αρκετό. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από πέρσι και αυτό είναι κάτι πολύ αισιόδοξο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα περάσει ωραία στην πόλη μας και θα μας προτιμήσει και για το επόμενο διάστημα, για το καλοκαίρι. Η Καλαμάτα είναι όμορφη όλες τις εποχές. Παραδοσιακά, βέβαια, πάντα το Πάσχα έχουμε τη σχετική κίνηση. Ο κόσμος προτιμά την Καλαμάτα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο και για το επόμενο διάστημα. Θα αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι εορτές του Πάσχα αποτελούν και έναν οδηγό για το πώς θα κινηθεί και η καλοκαιρινή σεζόν, με τα μηνύματα να είναι άκρως αισιόδοξα. Δείχνουμε αισιόδοξο γενικά ότι θα έχουμε ένα καλό 14. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ένα καλό 14. Λοιπόν, μένουμε εμείς αυτό, γιατί σίγουρα είναι το θέμα των ημερών. Μιλάμε για τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Θα ξεκινήσουμε αυτό, αλλά θα πάμε σε όλη τη Μεσσηνία και θα έχουμε έτσι και εικόνα, αλλά και το πώς καταγράφει η κατάσταση από τις διάφορες περιοχές. Να καλησπέρα, έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης Best, τον Νίκο Μπελογιάννη, τον συνάδελφο τον Κώστα Τσερετζούλια εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Best και στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τους δύο καλούς συναδέλφους, τον Γιώργο Γεωργακόπουλο. Θα μας δώσει και την εικόνα και από την Πηλία, αλλά και τον Γιάννη Τομποζίκα. Θα μας δώσει την εικόνα και από την Τριβιλία. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά καταρχήν. Χρόνια πολλά, καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εμείς μετά τη Καλαμάτα. Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, Κώστα, 100%, έτσι και αυτό το λέει. Ναι, η πλειότητα άγγιξε το 100%, ήταν άλλωστε αναμενόμενο, με την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα να αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι αποτελεί έναν από τους πλέον περιζήτητους προορισμούς σε επίπεδο Ελλάδας. Να πούμε ότι η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα αποδεικνύει για μία ακόμα φορά το γεγονός ότι έχει έλλειψη κλινών και αυτό άλλωστε συνηγορεί και στο γεγονός ότι ήδη βλέπουμε να κινούνται κάποιες επενδύσεις για να προσθεθούν κλίνες σε αυτήν την κατάσταση, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπουμε το σημαντικό και το αξιοσημείωτο, κατά την γνώμη μου, το γεγονός ότι από τις παραδόσεις, από την επιστροφή στα έθιμα και γενικότερα στην ιστορία του τόπου, η περιοχή έχει να κερδίσει και σε τουριστικό κομμάτι. Είδαμε άλλωστε ο Σαϊτοπόλεμος το πόσο προσέλκυσε τα βλέμματα όλης της Ελλάδας εδώ στην περιοχή μας, με πολλούς επισκέπτες να έρχονται και για τον λόγο αυτό. Η κατάσταση και η κίνηση κρίνεται ικανοποιητική και θα λέγαμε, επειδή μιλήσαμε με ανθρώπους του χώρου του τουρισμού, ότι είναι ένας καλός προάγγελος των όσων έχουμε να αναμένουμε από την διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου, εκεί όπου οι εκτιμήσεις από την έως τώρα κατάσταση δείχνουν ότι θα πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι είχαμε πάει στην περσινή περίοδο. Νίκο, να έρθω λίγο σε αυτό, γιατί αυτό που είπε ο Κώστας, θα μας δώσει και ένα αριθμό. Κώστα, σε τι κλίνες είμαστε? Αυτή τη στιγμή συνολικά σε όλη τη Μεσσηνία είμαστε σε 10.175 κλίνες. Πλησιάζουμε την Αργολίδα σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ μιλάμε για 144 μονάδες που λειτουργούν σε επίπεδο νομού. Ήδη βέβαια αρχίζουν κατά περίπτωση και με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει και αναπτύσσονται ξενοδοχειακές μονάδες με τις όποιες δυσκολίες αυτό γίνεται χρηματοδοτικά τουλάχιστον σε όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Η Καλαμάτα είναι μία από τις περιοχές όπου έχει και χρειάζεται κλίνες. Μα, έχει ανέβει το επίπεδο και το βλέπουμε αυτό. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, Νίκο. Καταρχήν δεν είναι μόνο οι χρηματοδοτικές καταστάσεις που λέει ο Κώστας εδώ για το. Όσον αφορά τις κλίνες, είναι και η γραφειοκρατική ιστορία, η οποία κατά ψέματα εμποδίζει κάποιους επενδυτές, οι οποίοι έχουν μάθει, ιδιαίτερα οι επενδυτές του εξωτερικού, να αλλάζουν, να κινούνται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Να πω ότι καταρχήν όλη η Ελλάδα ήταν καλή σεζόν σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε εμάς στη Μεσσηνία εδώ πέρα, ήταν κάτι νομίζω το ανεπανάληπτο.
Η έλλειψη κλινών, όπως πολύ σωστά είπε και ο Κώστας, είναι το βασικότερο όλων. Τώρα 10.000 κλίνες τώρα εκεί είναι, με συγχωρείτε για την έκφραση, τρίχες. Δηλαδή μπροστά στη μαγεία αυτού του τόπου και μπροστά σε αυτό που περιμένουμε, που αναμένουμε για να μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Βέβαια, τα ξενοδοχεία που γίνονται είναι αρκετά. Διέταξε την Καλαμάτα εδώ πέρα του κ. Παπαθεωρίδη, το οποίο γίνεται, το κ. Πατριαρχία, νομίζω, στη Βέργα. Αλλά και πάρα πολλοί άλλα, το κύριο Λίτρα το καινούργιο, το οποίο σε σύνολο με το Μπούκα Ριζόρτ δηλαδή έχει 250 δωμάτια περίπου, μια πολύ καλή, πάρα πολύ μεγάλη μονάδα και εκεί, και συν τα άλλα τα οποία γίνονται στην περιοχή. Δηλαδή η ζήτηση στην περιοχή στα ξενοδοχεία, αυτό που γίνεται στην περιοχή για να γίνουν ξενοδοχεία έχει αναπτυρωθεί το ηθικό πολλών επενδυτών. Και μακάρι να συμπαρασύρει και τους μεσήνιους εδώ να επενδύσουν και αυτοί στον τουρισμό. Μια και δεν επενδύουν πουθενά αλλού, όσοι έχουν χρήματα βέβαια. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των κλινών, δεν είναι μόνο το θέμα των κλινών. Το θέμα των κλινών είναι οπωσδήποτε το πιο σημαντικό από όλα και να προσελκύσει τουρίστες. Αλλά εδώ πέρα αντιμετώπισε η Καλαμάτα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το θέμα του πάρκινγκ. Το θέμα του πάρκινγκ. Το έχουμε ξαναπεί. Το κυκλοφοριακό είναι το κυριάρχο για την Καλαμάτα και το βλέπουμε αυτό παντού. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα του πάρκινγκ στην Καλαμάτα, γιατί οι ξένοι δεν ξέραν να παρκάρουν. Τα πάρκινγκ στον Έδωτα είχαν φρακάρει στην κυριολεξία. Στο λιμάνι, τι να προλάβει το λιμάνι, αν έκανε και καλή μέρα δηλαδή και κατέβαινε και όλο ο κόσμο στην παραλία, δεν μπορούσε να παρκάρει πουθενά. Είναι δηλαδή αναγκαίο και βεβλημένο ο Δήμαρχο, εκτό των άλλων με αυτό που κοιτάει και του πεζόδρομου και αυτά πράγματα όλα πάρα πολύ καλά, να εξετάσει το θέμα του πάρκινγκ. Τα θέματα των πάρκινγκ είναι βασικά στην ανάπτυξη της πόλης, όπως και η διάγγιξη κάποιων δρόμων. Ιδιαίτερα στην παραλία, δεν ξέρω, πρέπει να βρεθεί τρόπος. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να ταλαιπωρείται ο κόσμος και αυτό το θέμα μέσα στο λιμάνι, το πάρκινγκ μέσα στο λιμάνι να είναι κλειστό. Εν αντιθέσει, να πω, στην Πύλο που πήγα, στην Πύλο που ήμουνα Παρασκευή Σάββατο εκεί πέρα, μια και είχαμε τη δουλειά για τη μετάδοση του Πρωθυπουργού, εκεί είναι πολύ πιο οργανωμένο το θέμα. Εκεί το θέμα του πάρκινγκ έχει λυθεί με τα θέματα του. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από τη Δημοτική Αρχή. Για τα θέματα. Έχει δύο πολύ μεγάλα πάρκινγκ και μπροστά στο Δημαρχείο και μπροστά εκεί, όπως μπαίνουμε στην Πύλο δεξιά. Το οποίο εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το πράγμα και από εκεί πέρα έχει ανακουφίσει και τον κόσμο και τα μαγαζιά. Τώρα, βέβαια το μειονέκτημα στην Πύλο, όπως μου είπε και ο Νίκος, ο φίλος μου που έχει το κέντρο 0, έχουν αγανακτήσει όλοι για τον δρόμο, τον οποίο είναι σκαμμένος και δεν έπεσε η πίσα. Η οποία φταίνε πολλοί παράγοντες, οι οποίοι δεν έπεσε βέβαια, από ό,τι σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μας, φταίει και ο καιρός, διότι δεν πρόλαβε να πέσει η πίσα λόγω καιρού, γιατί θέλει κάποιο χρονικό διάστημα νομίζω να στεγνώσει. Το οποίο είναι νομίζω δεν έχει καμία ευθύνη ο Δήμος, όπως μας είπαν, έχει ευθύνη, η ευθύνη είναι στις τεχνικές υπηρεσίες της Δομαρχίας που είναι δικός της ο δρόμος. Αλλά αυτός ο δρόμος θα πρέπει να διαπλατηθεί. Το Κώστα Λαβαρίνο εκεί πέρα ήταν γεμάτο. Τα ξενοδοχεία όλα ήταν γεμάτα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η Καλαμάτα, ήταν και όλη η γενικότερη περιοχή. Θα μας τα πει και ο Γιώργος Κυριακόπουλος, που την ξέρει καλύτερα την περιοχή. Αλλά όσον αφορά την Καλαμάτα και γενικότερα και τη Μεσσηνιά, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Βέβαια, το πρώτο πράγμα είναι οι κλίνες, αλλά το κυριότερο απ' όλα θα πρέπει τα έργα υποδομής, τα πάρκινγκ, οι δρόμοι αυτοί να αποτελέσουν σημείο αναφοράς σε κάθε δήμαρχο, προκειμένου να μπορούμε να προσελκύσουμε τουρίστες. Γιατί πλέον ο νομός ξεφεύγει από το να πηγαίνουμε εμείς στην Πύλο ή στη Μεθόνη, στην Κορώνη ή στη Μάνη μεταξύ μας και να γυρνάμε μεταξύ μας. Έρχεται ξένος κόσμος και το είδατε. Όπως πολύ σωστά πάλι είπε ο Κώστας στο θέμα του Σαϊτοπολέμου, ο κόσμος που ήταν πολύ καλή ενέργεια, και θα με επιτρέψετε να δώσω συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Καλαμάτας και στον πρόεδρο του Φάρης, τον κύριο Μπασακίδη, για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν να πάνε, και την πολύ καλή ιδέα να πάνε στο πάρκινγκ εκεί του Νέδωτα Βόρεια στην πλατεία Όδωνος, να συγκεντρωθεί όλος ο κόσμος εκεί και ξένος κόσμος που ήταν μέσα στην πόλη και κινήθηκε γύρω-γύρω από την πόλη. Βέβαια, περισσότερα συγχαρητήρια χρειάζονται και πρέπει να δώσουμε στους πολιτιστικούς συλλόγους και στους αιτολόγους, οι οποίοι κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά και έχουν κάνει με αυτό το ένθυμο και την Καλαμάτα για ακόμα μια φορά στο Παραλίνιο. Ευτυχώς που δεν είχαμε τα παρατράγουδα άλλων εθήμων στην υπόλοιπη χώρα. Ευτυχώς υπήρχε ασφάλεια, ναι. Έγινε ασφάλεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι εκεί και εκεί ο Δήμος καταγράφει και όλα τα προβλήματα και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο ασφαλέστερο. Πάντως ο κόσμος το αγκάλιασε με μεγάλη θέρμη αυτό το γεγονός και αξίζω συγχαρητήρια στο Δήμο Καλαμάτας που και με αυτόν τον τρόπο έκανε ένα άλλον ακόμα πόλο έλξης, όπως είναι το καρναβάλι, όπως είναι και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες κάνει, όπως είναι ο εορτασμός της 23 Μαρτίου,
της απελευθέρωσης Καλαμάτας και με αυτό το έθιμο έγινε γνωστή η Καλαμάτα πάλι σε όλο τον κόσμο και σύμφωνα, όπως είπαμε και χτες, χάρη στη βοήθεια των περιφερειακών καναλιών όλης της Ελλάδας που το μετέδωσαν, αλλά και της δημόσιας τηλεόρασης η οποία μετέφερε τις εικόνες αυτές σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη και πάμε και στο Γιώργο για να μας πούν και από εκεί την εικόνα. Γιάννη, καταρχήν για τα έθιμα είδαμε, είχε μία σειρά έθιμων και εκεί πέρα η περιοχή της Κυπαρισσίας, ξεχωριστά έθιμα που συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος. Θα μας πεις για την κίνηση, η οποία ήταν καλή από ό,τι φάνηκε. Ναι, ήταν καλή. Βέβαια, ο καιρός δεν βοήθησε. Να σας δώσω λίγο μια συνολική εικόνα από όσο μας την έχει αποτυπώσει και ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Τριφυλίας, ο κ. Κώστας Αγγελόπουλος, όπου τα ξενοδοχεία της ευρύτερης περιφέρειας είχαν συνολικά πακέτα καλής διαμονής. Ωστόσο, όμως, ήταν κειμενόμενες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά η υποδοχή των επισεπτών και σε ό,τι αφορά την πληρότητα. Υπήρχε μια ελαφρά μείωση σε ορισμένες περιοχές. Ωστόσο, πληρότητα εμφάνισαν ξενοδοχειακές μονάδες στη Μαραθούπολη, Κυπαρισσία και στην περιοχή του Καλονερού. Ο κύριος Αγγελόπουλος βέβαια μας επεσήμανε ότι δύο είναι οι κύριοι λόγοι έτσι της ελαφράς μείωσης σε σχέση με πέρσι. Ο πρώτος είναι λόγω της κρίσης που το ξέρουμε, αλλά ο κυριότερος λόγος είναι θέμα ότι είχαμε κακές καιρικές συνθήκες στην περιοχή που επικρατούσαν μέχρι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν ήταν έτσι τουλάχιστον εκτεταμένο, με αποτέλεσμα να έρθει αρκετός κόσμος στην περιοχή, ήταν αρκετοί επισκέπτες, πήγαν και σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε ενοικιαζόμενα καταλήμματα, αλλά περισσότερο πολλοί προτίμησαν σε φίλους και γνωστούς για να περάσουν αυτές τις Άγιες Μέρες. Φυσικά ήταν και τα έθιμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος αγκαλιάζει τα είδη και τα έθιμα ενός τόπου. Έθιμο των φανών εκεί στην περιοχή. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, Γιώργο, για πας μας λίγο την εικόνα από την Βιβλία. Καλησπέρα και από μένα. Θα συμφωνήσω και με τον Γιάννη και με τον Νίκο όσον αφορά την πληρότητα των ξενοδοχείων στην Πηλία, ειδικά. Το Κώστα Ναβαρίνο αλλά και όλα τα ξενοδοχεία, ξεκινώντας από την Πύλο και καταλήγοντας μέχρι τη Μαραθώπολη, άγγιξαν σχεδόν το 100%. Πρέπει να πούμε ότι είχαν ανοίξει όλες οι μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή. Μαραθώπολη, Ρωμανός, Πετροχώρη, η Γιάλοβα ήταν ανοιχτή, λες και ήταν καλοκαίρι. Και ο κόσμος πραγματικά ήταν πολύ. Σαν τη Μεγάλη Παρασκευή που ήμασταν όλοι στην Πύλο, που ήταν και ο Πρωθυπουργός εκεί και το είδαμε και ζωντανά από τηλεόραση του Best. Πραγματικά η κίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ο καιρός ευτυχώς το Σαββατοκυριακό βελτιώθηκε με αποτέλεσμα και η συμμετοχή σε όλα τα έθιμα που και στην Τριφυλία ήταν πολλά, όπως το κάψιμο του Ιούδα στη Μαραθώπολη και η πορυφορά των επιταφείων και με καΐκι στο Μάραθο, αλλά και οι επιτάφοι στα Φιλιατρά και στους Καργαλιάνους που ενώθηκαν όλοι μαζί στις πλατείες και πεάνησαν, ήταν τεράστια. Η κίνηση σήμερα, Θέμη, σήμερα ξεκίνησε ο κόσμος να φεύγει και πραγματικά μακάρι να είναι αυτό ένα προήμιο για ένα καλοκαίρι εξίσου δυνατό όπως ήταν και αυτό το τριήμερο, παρόλο τον άσχημο καιρό που είχαμε. Λοιπόν. Θέμη, θα μου επιτρέψεις να πω για τον άσχημο καιρό όπως που είπε ο Γιώργος, ότι αυτό μας μεταφέρανε στην Πύλο, γιατί τη μετάδοση εκεί το μενοεπιτάφιο την κάναμε τόσα χρόνια και εγώ δεν είχα ξανά δει βροχή. Αλλά από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, ο κ. Καβαντάρης και εκεί και οι συντοπίτες του όλοι, ότι είχε να βρέξει για Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή στον επιτάφιο, από το 1947 ή 57, δεν θυμάμαι. Το 54. 54? Το 54. Το 1954, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή εκεί ο κόσμος που ήταν πάρα πολλοί, μέσα στη βροχή, πραγματικά μέσα στη βροχή, και αξίζω συγχαρητήρια, δηλαδή σε όλο τον κόσμο ο οποίος ακολουθεί αυτά και τα έθιμα του επιταφείου, αλλά να πω και πάλι ότι αξίζω συγχαρητήρια σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους όλης της Μεσσηνίας, που με τα δρόμενά τους έχουν κάνει πόλο έλεξη στη Μεσσηνία και γενικότερα και όλη την Ελλάδα. Σε κατατόπους ομούς και στην Ηλία μας βλέπουν και στην Αγαία και παντού έχουν κάνει πόλο έλεξης όλων των επισκεπτών προκειμένου να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουν στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο και τον Γιάννη. Ας αλληλήσουμε το λέμε έτσι πάντα κάτω από ευχάριστες καταστάσεις. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί μιλάμε για ξενοδοχεία, μιλάμε για υποδομές ουσιαστικά. Αρκετοί ήταν λοιπόν εκείνοι που επέλεξαν την περιοχή μας, εκμεταλλευόμενοι και τον Εθνικό Δρόμο. Οπότε, να μείνουμε σε αυτό για να δούμε τις εξελίξεις που υπάρχουν στις υποδομές. Στη Βουλή αναμένονται τις αμέσως επόμενες εβδομάδες οι τροποποιημένες συμβάσεις παραχώρησης για τους οδικούς άξονες Πελοποννήσου. Για μία ακόμα φορά, η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα βούλιαξε από τους επισκέπτες. Οι ημέρες του Πάσχα απέδειξαν για μία ακόμα φορά ότι η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα αποτελεί προορισμό. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία άγγιξαν το 100%. Με τους επισκέπτες της πόλης να δείχνουν ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε αυτά. Θα αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι εορτές του Πάσχα αποτελούν και έναν οδηγό για το πώς θα κινηθεί και η καλοκαιρινή σεζόν, με τα μηνύματα να είναι άκρως αισιόδοξα. Η σύμβαση του Μωρέα θα τροποποιηθεί
και θα κυρωθεί με νόμο στη Βουλή με βάση το νέο κυκλοφοριακό μοντέλο το οποίο έχει κονηθεί κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εφόσον γίνει αυτό, η ολοκλήρωση του έργου της περιμετρικής και του τμήματος Λεύθερος Πάρτη, το οποίο βέβαια και αυτό είναι σε πολύ προχωρημένη κατάσταση, θα γίνει πολύ σύντομα. Έτσι, θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, πιθανά και στις αρχές του επόμενου χρόνου θα είναι έτοιμος και ο περιμετρικός. Το έργο της κατασκευής της γέφυρας της Τσακώνας της ΤΑΦ4, που είναι και το μοναδικό που απομένει για να ολοκληρωθεί στον αυτοκινητόδρομο μέχρι την Καλαμάτα, την είσοδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί εντάξει μπορεί να ήταν οταστικές ημέρες, ωστόσο οι συνδυασμοί έτρεχαν και το ίδιο και οι υποψήφοι. Λοιπόν, γιατί ουσιαστικά είμαστε την τελευταία εβδομάδα, Κώστα. Ναι, μάχη συνδυασμού αλλά και μάχη υποψηφίων εντός των συνδυασμών. Όλοι αυτή την εβδομάδα κινήθηκαν κυρίαρχα προεκλογικά. Αυτό που αυτή την εβδομάδα θα κυριαρχήσει βέβαια είναι η κατάρτιση και ολοκλήρωση των συνδυασμών την Κυριακή των Βαΐων. Ολοκληρώνονται και. Του Θωμά. Ολοκληρώνονται και την 12η το βράδυ κλείνουν οριστικά όλοι οι συνδυασμοί καλώντας στα πρωτοδικεία. Και με αυτούς θα πορευτούμε. Τώρα, το ζητούμενο στην όλη υπόθεση και αυτό που αντιμετωπίζεται κυρίαρχα ως πρόβλημα είναι το ζήτημα της ποσότητας των γυναικών σε κάποιους συνδυασμούς, αλλά και το γεγονός ότι πρέπει να πιάσουν συγκεκριμένα όρια προκειμένου να καταφέρουν τελικώς ορισμένοι συνδυασμοί να μπουν στην διαδικασία αυτή. Για το λόγο αυτό και επειδή ορισμένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, υπάρχει μια συζητήσεις για συμμαχίες κάποιων συνδυασμών, μην τυχόν και καταφέρουν μέσα από μια προγραμματική έτσι, βάση να κατέβουν. Όχι παντού, πάντως, να διευκρινίσουμε, όχι παντού, γιατί φαίνεται ναι. Ότι σε κάποιες περιοχές έχουν προχωρήσει αρκετά οι συνδυασμοί. Αυτό είναι το βασικό, ότι στις περισσότερες περιοχές ήδη κινούνται με καλούς ρυθμούς, ολοκληρώνονται και είναι αυτό που λέμε, βάζουν τις τελευταίες πινελιές προκειμένου να διεκδικήσουν. Τώρα, να πούμε ότι στην Καλαμάτα μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα οι συνδυασμοί, τουλάχιστον με την έως τώρα πορεία και παρουσία τους. Ήδη έχουν προχωρήσει κάποιες ανακοινώσεις. Βέβαια, κάποιοι έχουν ανακοινώσει απλά λίγα ονόματα, προφανώς θα ανακοινώσουν την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά να δούμε πώς θα κλείσει κυρίως με την ποσότητα. Γιατί αυτό, ξαναλέμε, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Η δύσκολη Μεσίνη. Στην Μεσίνη, εκεί πέρα τα ψηφοδέλτια λίγο πολύ έχουν κλειδώσει και κυρίαρχα των κυρίων Αναστασόπουλου Τσόνη και του κυρίου Σαμπαζιώτη. Υπάρχει το συνεδρίο του κ. Ποσολόπουλου που είναι δομημένο και έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον κ. Σπυρόπουλο. Εκεί έχουν αναρτήσει κάποιο πάνω. Τώρα δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Αν και εφόσον ολοκληρωθεί, κατέβει, είναι ένα ερωτηματικό ή δεν έχουμε δει κάποια σχετική ανακοίνωση ακόμα. Να πούμε ότι στην τριφυλία το βάρος και εκεί όλων των υποψηφίων ρίχνεται στο πώς θα ολοκληρωθούν οι συνδυασμοί και εκεί τα προβλήματα λόγω της γεωγραφίας της περιοχής είναι έντονα σε κάποιες περιοχές και κυρίως σε κάποια μικρά χωριά όπου δεν υπάρχουν υποψήφοι για να τεθούν στα ψηφοδέλτια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ιχαλία, εκεί υπάρχει ένα ζητούμενο με πάρα πολλούς συνδυασμούς να είναι στην μάχη. Βέβαια, κάποιοι έχουν αναπτύξει ήδη μια δυναμική και φαίνεται και στον κόσμο, φάνηκε και τις προηγούμενες ημέρες, ήδη προχωρούν κανονικά, έχουν ολοκληρώσει ψηφοδέλτια και μπαίνουν κανονικά στην μάχη. Ήδη και εκεί υπάρχει μια φημολογία για κάποιους που μπορεί να συγχωνευθούν. Να δούμε πώς θα γίνει, γιατί και εκεί φαίνεται απίθανο για αυτούς που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα να φτάσουμε μέχρι την επόμενη Κυριακή και να είναι όλοι αυτοί οι συνδυασμοί που σήμερα έχουν ανακοινωθεί και να πάνε στην τελική μάχη και στην τελική ευθεία. Όσον αφορά την Πύλο, εκεί είναι ο Δημήτρης Καφαντάρης που προχωρά. Υπάρχουν εκεί άλλοι συνδυασμοί, όλα και πάλι στο πλαίσιο που είπαμε και για τους προηγούμενους Δήμους. Δεν αλλάζει κάτι αναφορικά με την κατάρτιση των συνδυασμών. Εδώ λίγοι συνδυασμοί, έτσι. Λίγοι συνδυασμοί. Όπως επίσης είναι ερωτηματικό ακόμα το τι θα γίνει στην περιοχή της Μάνισσου, που εκεί πάντα υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο εκλογικό κομμάτι. Κινούνται με μια διαφορετική φιλοσοφία και νοοτροπία. Μέχρι στιγμής επισήμως έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του η Λαϊκή Συσπήρωση, ο κ. Κουφαλάκος. Οι υπόλοιποι έχουν υπό ότι θα κατεβούν, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις και δεν υπάρχουν και συγκεκριμένα ονόματα στην βάση των συνδυασμών που συντάζονται. Βέβαια, οι πληροφορίες λένε ότι κανονικά θα πάμε σε μία μάχη όπως στις προηγούμενες εκλογές. Ο κ. Μαραμπέας, ο Εν Ενεργεία, ο κ. Γιάννη Μάρα και ο κ. Μπασάκος, ο οποίος και αυτός φαίνεται ότι αναπτύσσει μια δυναμική κυρίαρχα από την Αβία. Τώρα, αυτή είναι έτσι, το κλίμα τώρα σε επίπεδο περιφέρειας. Εκεί καθυστερήσεις υπάρχουν στην ανακοίνωση ονομάτων
Και εκεί λίγο πολύ στο ίδιο κλίμα. Συνδυασμούς, αλλά με μεγάλες καθυστερήσεις. Και φαντάζομαι ότι. Κυρίαρχα από την Περιφερειακή Αρχή, να σου πω εγώ, γιατί πολλοί περιμέναν να έχουν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Ναι, και ο χρόνος πιέζει με αποτέλεσμα, δεν ξέρω πόσος χρόνος θα δοθεί και στους υποψηφίους να τρέξουν. Ναι, γιατί οι υπόλοιποι συνδυασμοί έχουν προχωρήσει και σε ονόματα και σε υποψήφιους περιφερειάρχες. Λίγο πολύ, Νίκο. Θα συμφωνήσω με τον Κώστα απόλυτα και να προσθέσω την παρουσία την αυτοδιοικητική στην Πηλία του Αριστείδου Σταθόπουλου, μερικά άτομα από τον συνδυασμό του και του. Και του Γιώργου, του Γιώργου Ακόπλου, του Τρούμαν, μαζί με τον Θανάση τον Δρούτσα από την άλλη πλευρά, στον Πρωθυπουργό να του ευχηθούν καλές μέρες για το Πάσχα και να του δείξουν και την παρουσία του, αυτοδική του παρουσία για διεκδίκηση του κ. Γιώργου Ακόπλου, η γυναίκα του βέβαια, η κυρία Γιώτα Γιώργου Ακόπλου, στο Δήμο Ιχαλίας. Δηλαδή, από το Δήμο Ιχαλίας ήταν ο κ. Σταθόπουλος και ο κ. Τρούμαν από αυτούς. Τώρα, όσον αφορά. Για τον κύριο, να προσθέσω για τον κύριο Σπυρόπουλο που είπε ο Κώστας. Να. Η πληροφορία η δική μου είναι ότι νομίζω μέχρι τέλος της εβδομάδας σήμερα με τις πληροφορίες δικές μου θα ανακοινώσει την προσχώρησή του και σαν υποψήφιο στον κύριο Σαμπαζιώτη. Αυτή είναι η πληροφορία δική μου. Νομίζω, δεν ξέρω αν διαψευτώ, θα τη δούμε. Αυτή είναι, λέω, πληροφορία χωρίς να είναι τίποτα σίγουρο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα. Τα οποία είπε ο κύριος Κώστας, να πω ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον τις προηγούμενες μέρες, έγινε μια δημοσκόπηση για την περιφέρεια. Για την περιφέρεια Πελοποννήσου, μια δημοσκόπηση, η οποία έγινε από την πλευρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μου, από την πλευρά του κυρίου Δέδε, η οποία ένα πολύ ωραίο σχόλιο και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σχετικά με αυτή την δημοσκόπηση έχει σήμερα το Fare News. Το site που αναλύει με πολύ ωραίο, εύστοχο και πολύ χιουμοριστικό τρόπο όλη την κατάσταση. Η δημοσκόπηση αυτή, μπορώ να το διαβάσω, η δημοσκόπηση αυτή δείχνει τον κύριο Τατούλη, όπως σήμερα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, δείχνει τον κύριο Τατούλη 20 μονάδες μπροστά σχεδόν από το δεύτερο. Ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα, βέβαια, σήμερα με πληροφορίες δεν έχει παρουσιαστεί η δημοσκόπηση, από ό,τι λέει και το site, αλλά και από ό,τι κυκλοφορούν κάποια πράγματα στην πιάτσα. Τώρα αναμένουμε ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουν ανακοινωθεί όλοι οι συνδυασμοί ολοκληρωτικά. Γιατί κατά ψέματα πολλοί έχουν μείνει πίσω στις ανακοινώσεις. Mm-hmm. Καμία σχέση πάντως με το προηγούμενο σκηνικό, προηγούμενο καλλικρατικό, το πρώτο καλλικρατικό σκηνικό, δεν έχει καμία σχέση. Τότε είχαμε και υποψηφίους και αντιπεριφερειάρχες και γνωστά τα στελέχη. Τώρα έχουν όλοι περιμένουν ο ένας τον άλλον το τι θα κάνει για να κλείνει το. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια περιμένουν όλοι τον άλλον, δηλαδή περιμένουν εκεί ο ένας τον άλλον. Στην περιφέρεια προκειμένου να κηρύξουν να πούνε τα άτομα τα οποία καταβάζουν. Νομίζω όμως ότι γενικότερα όλοι θα επιδιώκουν νέα φρέσκα άτομα τα οποία να προσελκύσουν και νέους φρέσκους ψηφοφόρους, γιατί βέβαια θα υπάρχουν και μερικοί από τους παλιούς, για να υπάρξει μια ανανέωση γενικότερα, όπως υπάρχει ανανέωση και στη φαίνεται να υπάρχει, προχωράει η χώρα σε καινούργια εποχή, πρέπει να υπάρξει και ανανέωση και στο πολιτικό αυτοδιοικητικό σύστημα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δύο σας πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τα πάμε νωρίτερα για τα έθιμα. Πάμε να δούμε το ρόλο που παίζουν και στην πολυπληθή παρουσία του κόσμου. Αρκετά τα διαδραματιζόμενα, οι εικόνες άκουσε εντυπωσιακές πάντως στην Καλαμάτα, η εικόνα ταξίδεψε παντού και μέσω της τηλεόρασης Best, μέσα από την αναβίωση του έθιμου του Σαΐτο Πολέμου. Το κρυφό σχολείο με καπετάνιο το Σπύρο Ζησιμάτο, το μικρό, το Junior. Αξίζουν όλοι το χειροκρότημά σας. Το παιδικό μπουλούκι από το Κούκι με καπετάνιο το Γιώργο το Σγουράκι. Η έφηβη από το κρυφό σχολείο. Το μπουλούκι του Αγιάννη του Πρόδρομου με καπετάνιο το Κώστα του Μπουρδέκα. Οι βετεράνοι του κρυφού σχολείου με καπετάνιο τον Κούλι Ζησιμάτο. Οι πρωτοπόροι των Ιουσίδερ με καπετάνιο τον Κώστα Σωτηράκο, Μπάρμπα και Ανιζό. Το μπουλούκι της Φυτιάς με καπεταναίους
Το Γιάννη Καραβλίδη και τον Σοφοκλή Μάρκου, το Κούγκι με καπετάνιο τον Χρήστο Σαμιώτη και ο Νικηταράς με καπετάνιο τον Γιάννη Βαρελά. Το έθιμο έρχεται από πολλά χρόνια πριν, όταν η πυρίτη δεν είναι δύναμη στα χέρια των λαών για λόγους πολεμικούς. Λέγεται μάλιστα πως η πυρίτιδα αρχικά ήρθε στην Καλαμάτα ως πυροτέχνημα από Ιταλούς. Στα χρόνια της Επανάστασης του 1921 λοιπόν, λέγεται ότι το μπαρούτι χρησιμοποιήθηκε με τη φωτιά και το θόρυβο που έκανε για να τρομάσουν τα άλογα του υπηκού των Τούρκων. Μετά έγινε γιορτή η ερωτελεστία που για 100 και πλέον χρόνια την έχουν αναλάβει οι Σαϊτολόγοι, οι οποίοι μετεξέλιξαν το έθιμο έτσι όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα και πρόκειται να μας το παρουσιάσουν για ακόμη μια φορά απόψε το βράδυ. Με τώρα μια ομάδα από junior παιδάκια να ανάβουν τις πρώτες σαΐτες, κάνοντας την έρεξη του σαϊτοπόλεμου. Είναι κίνδυνο όπως βλέπετε, αφού και πάρα πολύ μικρές ηλικίες, με τη βοήθεια βέβαια μεγάλων, ρίχνουν τις πρώτες σαΐτες, δείχνοντας πως πρόκειται πραγματικά για ένα έθιμο που έχει παράδοση όχι μόνο σε μεγάλους, αλλά και από πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Εντυπωσιακό το θέαμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε κι εσείς, μπορείτε να το διαπιστώσετε μάλλον καλύτερα. Τα μπουλούκια, υποδεικνύουν το θάρρος τους, αλλά και την ακίνδυνη μορφή της σαΐτας. Ένα σαϊτοπόλεμος που αναβιώνει εδώ και 100 χρόνια. Είδαμε τα μπουλούκια πραγματικά να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, να προσφέρουν ένα πραγματικά υπέροχο θέαμα φωτιάς και κρότου. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα συνεργαζόμενα περιφερειακά κανάλια, καθώς και την δημόσια τηλεόραση, που μέσα από αυτά είχαν την ευκαιρία πάρα πολλοί Έλληνες από όλο τον κόσμο να παρακολουθήσετε αυτό το έθιμο που κρατάει τις ρίζες του και μας δείχνει πως η εθνική μας ταυτότητα είναι το μέγιστο αγαθό που πρέπει να διαφυλάσσουμε. Πάμε σε ένα θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Αποκαλυπτικά ήταν τα όσα παρουσίασε η εφημερίδα Σημερινή για τα όσα γίνονταν στον χώρο της υγείας. Το απόστημα με τη σχήμα Προμήθειας πάει, αφού ενεργό ρόλο πλέον αναλαμβάνει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. Αρκετά τα εκατομμύρια ευρώ που εξοικονομήθηκαν από τα όσα έχουν τρέξει μέχρι τώρα με κεντρικούς διαγωνισμούς. Εδώ και πόσο καιρό ακούμε και ακούμε για το πάρτι που εξελισσόταν στον χώρο της υγείας. Προμήθειες ανεξέλεγκτες, διαγωνισμοί και πολλά άλλα, σε μια κατάσταση που πολλές φορές είχε σημειωθεί τουλάχιστον ως περίεργη κατά το κοινό μυστικό. Πλέον σε αυτό μπαίνει ένα οριστικό από ό,τι φαίνεται τέλος, καθώς έρχεται με δυναμικό τρόπο να παρέμβει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. Υπάρχουν ζητήματα. Τα ζητήματα θεωρώ ότι απορρέουν περισσότερο από ένα κακό σχεδιασμό. Ο κακός σχεδιασμός δεν έχει παράξει στρατηγική, δεν έχει παράξει πολιτική, δεν θέτει στόχους, δημιουργεί αριθμίες και γι' αυτό το λόγο δίνεται η δυνατότητα στους εμπλεκόμενους φορείς
εν πάση περιπτώσει και αποσυντονισμένα να λειτουργούν, μη ορθολογισμένα να λειτουργούν ή να δίνονται και ευκαιρίες σε εισαγωγικά για οποιασδήποτε, ας το πούμε, σε εισαγωγικά παρενέργειες. Τα όσα παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Σημερινή είναι ενδεικτικά για να αποκαλύψουν την όλη κατάσταση. Μόνο για το μοριακό έλεγχο μετά το διεθνή διαγωνισμό σε σχέση με το παρελθόν επιτεύχθη μείωση 78% στα 5,1 εκατομμύρια ευρώ από τα 23,7 εκατομμύρια ευρώ που δαπανούσε πρόσφατα το δημόσιο σε ετήσια βάση. Από τις υπογραφές των συμβάσεων με 6 φαρμακευτικές εταιρείες για την προμήθεια φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία επιτεύχθη μείωση 61,79% στα 7,6 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Πώς είναι δυνατόν το 2014 να τρέχει η δημόσια υγεία πρόγραμμα προμηθειών του 2011. Δηλαδή, διότι παρατηρούμε πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των διαγωνισμών, χρονοφόρες διαδικασίες, αδυναμίες πολλές φορές των φορέων που τους έχουν ανατεθεί να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα. Αν Επιτροπή Προμηθειών Υγείας έχουμε δεσμευτεί από ένα μικρό ποσοστό κεντρικών διαγωνισμών που κάνει σήμερα, που υλοποιεί σήμερα, που πρακτικοποιεί σήμερα, να πάμε από ένα 4 με 5% ποσοστό, να πάμε στο 25%. Στις βασικές πολιτικές της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας θα ακολουθήσουν και άλλα, όπως είναι και το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, η εξέλιξη του παρατηρητηρίου τιμών, οι νέοι κεντρικοί διαγωνισμοί, η κατηγοριοποίηση του φαρμάκου, το Μητρό Προμηθευτών και καινοτόμες δράσεις. Και όμως υπάρχουν τομείς που η χώρα μας έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Τα δυνατά μας χαρτιά φαίνεται πως εντοπίζονται σε τομείς των εξαγωγών και του αγροτικού τομέα, σε τρόφιμα, αλλά και προϊόντα όπως ελαιόλαδο. Μάλιστα, υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης. Πλεονεκτήματα έχουμε πολλά. Και αυτά με την κατάλληλη διεργασία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα αναπτύξουμε σε επίπεδο ωφέλειας και απόδοσης. Η Ελλάδα, με βάση τη μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, υπερέχει σε 29 από τους 97 διψήφιους κλάδους διεθνούς ταξινόμησης αγαθών. Πάντως, τα θετικά δεν είναι μόνο αυτά τα ορατά, αλλά και το γεγονός πως ακόμη και σε κλάδους που δεν έχουν βάση για να καταδεικνύονται ως συγκριτικά πλεονεκτήματα, παρουσιάζονται υψηλά μερίδια στις εξαγωγές, δείχνοντας τη σχετική τους δυναμική. Από την άλλη, τουρισμός και μεταφορές, όπως διατυπώνεται στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του ΚΕΠΕ, παρουσιάζουν μια συστηματική αναφορά στο επίπεδο των πλεονεκτημάτων μας. Ενώ παρά την κρίση και ο κλάδος των κατασκευών φαίνεται να κερδίζει έδαφος στη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Πού υπερέχουμε? Ειδικότερα στους τομείς των μεταποιημένων και μη αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων. Τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα παρατηρούνται στο βανδάκι, το οποίο εξάγεται στο μεγαλύτερο μέρος. Στον κλάδο των παρασκευασμάτων διατροφής από λαχανικά και φρούτα, όπου πρωταγωνιστούν οι κονσέρβες φρούτων, λαχανικών, οι ελιές και δευτερευόντως οι μαρμελάδες. Στον κλάδο των αλιευμάτων και ειδικότερα των αλιευμάτων της ιχθυοκαλλιέργειας. Στον κλάδο των φρούτων, με πρώτα σε εξαγωγές τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια, τις σταφίδες, τα κτηνίδια και τα καρπούζια, στον καπνό, όπου οι εξαγωγές ανεπεξέργαστου καπνού υπερβαίνουν ελαφρά τις εξαγωγές τσιγάρων, στα έλαια και λίπη και ιδιαίτερα στο ελαιόλαδο, όπου μεγάλες ποσότητες εξακολουθούν να εξάγονται χωρίς ιδιαίτερη υποστηθέμενη αξία. Στη ζάχαρη και τα ζαχαρώδη προϊόντα, στα γαλακτοκομικά και ειδικότερα στα τυριά και το γιαούρτι και στα λαχανικά διαφόρων ειδών στα κυπευτικά. Αλλάζουμε θέμα. Θόρυβα ζουν στην ιερά μονή του προφήτου Ιωήλ στην Καλαμάτα άνθρωποι αλής αγάπης. Μοναχές που επέλεξαν άλλο τρόπο να προσεγγίσουν τον Θεό, τον τρόπο της άσκησης, τον τρόπο της προσευχής. Στην άκρη της Καλαμάτας, στην περιοχή Φαρέ, εκεί βρίσκεται η ιερά μονή του προφήτη Ιωήλ. Ήτανε η μαγιά, οι δύο γερόντισσες, και μαζευτήκαμε και κάποια κορίτσια. Το 62 ξεκίνησε λοιπόν. Το καλοκαίρι το 62 ξεκίνησε το μοναστήρι. Ένα μικρό οικόπεδο είχαμε πάρει τότε. 30-40 ήταν το αρχικό οικόπεδο. Μετά είχαμε κάνει και 9 κελιά, χωρίς εκκλησία, χωρίς τίποτα. Χωρίς να έχουμε τίποτα άλλο από αυτά τα 30 μέτρα μήκου, πλάτος και 40 μήκους. Και στη συνέχεια λοιπόν ξεκινήσαμε εμείς με εργόχειρα, αμέσως ξεκινήσαμε το εργόχειρο δηλαδή. Αρχικά ξεκινήσαμε να φτιάνουμε κουρελούδες, μετά με τα ξωτά μαντήλια, μετά πήραμε αργαλιούς για χαλιά, τάπητες, και στη συνέχεια πήραμε μηχανήματα πλέον. Και έτσι το μοναστήρι. 8 μοναχές έχουν μείνει σήμερα και έχουν επιλέξει να ζουν με άλλο τρόπο, να προσεγγίζουν το Θεό με τον τρόπο της άσκησης και της προσευχής. Ο σκοπός
σκοπός ποιος είναι του κάθε ανθρώπου. Ένας πάει στο μοναστήρι, ο σκοπός είναι η σωτηρία της ψυχής του. Ένας διαλέγει το γάμο διότι νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να σκέφτεται ότι διαμέσου αυτού του τρόπου θα σωθεί η ψυχή του. Γιατί και όλοι οι ψυχές έχουν. Μίλησαμε με τη μοναχή Μάρθα για τις όποιες δυσκολίες και τα όσα έχουν εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια στην Ιερά Μονή του προφήτη Ιωήλ. Όπως η ίδια μας σημείωσε, δρόμος είναι η προσευχή. Ναι, είναι αλήθεια ότι αγωνίστηκα πάρα πολύ να το αποφασίσω. Δηλαδή το σκέφτηκα μεν, από μικρό κοριτσάκι δεν ήθελα να ακούσω περί γάμου και τέτοια. Αλλά ωστόσο όταν σκέφτηκα να γίνω μοναχή, αλλά αγωνίστηκα πάρα πολύ σκληρά γιατί ήξερα ότι έχω ένα ζωηρό χαρακτήρα και φοβόμουν να μήπως δεν τα βγάλω πέρα μέχρι το τέλος. Είναι ελάχιστοι, πάντα όμως ήταν λίγοι οι άνθρωποι που νιώθανε απόλυτα τη χάρη του Θεού. Πρέπει δηλαδή, θέλει ένας αγώνας σκληρός για να τον εαυτό σου να τον βάλει σε μια θέση. Πρέπει να προσευχόμαστε, να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο Θεό. Δηλαδή να το αισθάνεται, όχι ψυχρά. Συντονισμένες είναι οι κινήσεις που γίνονται όλο αυτό το διάστημα από το ΤΕΙ Πελοποννήσου με βάση τη δυναμική που παρουσιάζει το Ίδρυμα σε επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο. Οι εκτός εδάφους καλλιέργειες που έχουν στο επίκεντρο τους στην υδροπονία πρόκειται να γίνουν και το αντικείμενο στα μεταπτυχιακά προγράμματα που προωθούνται. Με βάση την εξαιρετική τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει εδώ και καιρό το ΤΕΙ Πελοποννήσου, προχωρά δυναμικά στην υλοποίηση πρωτόγνωρων μεταπτυχιακών σπουδών. Θα ετοιμάσουμε και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει να κάνει με τη γεωργία ελεγχομένου περιβάλλοντος και την υδροπονία, οπότε σίγουρα μάλλον μέσα στο 2015 θα ξεκινήσει και αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Εμείς τότε εδώ ασχολούμαστε περίπου 20 χρόνια με την υδροπονία. Έχουμε μαζέψει αρκετή τεχνογνωσία, έχουμε κάνει αρκετή ερευνητική δουλειά πάνω σε πολλά είδη καλλιεργειών. Και προσπαθούμε να είμαστε κοντά στις εξελίξεις της επιστήμης. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εδώ βλέπετε ένα σύστημα επίπλευσης, το οποίο το χρησιμοποιούμε και για παραγωγή φυλλωδών λαχανικών, αλλά και σαν μέθοδο ανάπτυξης του πολλαπλασιαστικού υλικού. Για να αναπτυχθεί μια γεωργία δυναμική και στον επιχειρησιακό τομέα, είναι απαιτητές και οι εκτός εδάφου καλλιέργειες, που επιστημονικά εφαρμόζονται πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτές περίοπτη θέση έχει η υδροπονία. Εντάξει, η υδροπονία είναι γνωστό πλέον ότι είναι μια μέθοδος καλλιέργειας εκτός εδάφους που έχει πολλά πλεονεκτήματα και ουσιαστικά ξεφεύγοντας από την καλλιέργεια στο έδαφος φεύγεις από τα παθογόνα, φεύγεις από την φυτοπροστασία ότι έχει να κάνει με τα παθογόνα εδάφους και ουσιαστικά έχεις μεγαλύτερη παραγωγή και πολύ μεγάλη προήμιση και πολύ καλύτερη ποιότητα προϊόντων. Όπως μας εξηγεί ο επίκουρος καθηγητής λαχανοκομείας, Δόκτωρ Αναστάσιος Κότσιρας, η εμπειρία αυτή για τους σπουδαστές είναι εξαιρετικά σημαντική. Λοιπόν, οι φοιτητές εκδηλώνουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές πτυχιακές εργασίες πάνω στην υδροπονία εδώ και 10-15 χρόνια και μπορώ να πω ότι είναι από τις από τις εξειδικεύσεις που έχουν πολύ ενδιαφέρον και όσο περνάει ο καιρός αυξάνονται και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται. Όπως σημείωσε ο κ. Κότσιρας, στα τέλη Απριλίου ξεκίναγε ένας νέος κύκλος σεμιναρίων. Έχουμε κάνει και σεμινάρια και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Τώρα ξεκινάμε ένα καινούριο κύκλο μάλλον στα τέλη Απριλίου. Έρχονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και τα παρακολουθούν και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε ερασιτεχνικό. Και πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Τη βίβλο του Δανείου Λίπτη για να γνωρίζουν τα πάντα οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε ρύθμιση χρεών με τις τράπεζες, εξέδωσε Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Σε αυτήν δίνονται απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τους ορισμούς που πλέον μπαίνουν στη ζωή μας και έχουν να κάνουν με τον συνεργάσιμο Δανείου Λίπτη και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Και πλέον στη ζωή μας μπαίνουν οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης και ο συνεργάσιμος Δανείου Λίπτης. Έτσι, με βάση την εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, δίνονται απαντήσεις σε 16 κρίσιμες ερωτήσεις. Μια και από το 2015, όλα θα μετράνε καθοριστικά στις διαπραγματεύσεις των πολιτών που έχουν κόκκινα δάνεια και θέλουν να προχωρήσουν σε ρύθμιση χρεών με την τράπεζα.
Καταρχήν, τι είναι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης? Αυτές είναι ένας αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού των δαπανών που απαιτούνται για την κάλυψη των βασικών ανάγκων ενός νοικοκυριού. Ο ορισμός τους προσδιορίστηκε κατόπιν αναλυτικής επιστημονικής μελέτης που εκπονήθηκε με στοιχεία που έχουν δηλώσει τα ελληνικά νοικοκυριά αναφορικά με τα έξοδα που κάνουν. Ο υπολογισμός στηρίζεται στα στοιχεία της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών που διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Στις δαπάνες διαβίωσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταναλώνονται από τα νοικοκυριά. Αυτές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες που αποτελούν τέσσερα καταναλωτικά πρότυπα. Γενικά ναι, πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις, αλλά το θέμα είναι η Τρόικα τι λέει. Από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Γιατί όπως ξέρουμε είμαστε υπό μορφή δανείων από την Τρόικα και από αυτή κάνει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο κομμάτι. Πρέπει να γίνει κάτι και τάχιστα, αλλά δεν το βλέπω. Γενικότερες ρυθμίσεις σε αυτή την περίοδο σίγουρα, γιατί εντάξει, ο κόσμος τώρα δάνεια δεν παίρνει όπως έπαιρνε παλιά. Στα ποσά των εύλογων δαπανών διαβίωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για την εξασφάλιση στέγασης, ενώ φαίνεται πως αναφέρονται μόνο στα έξοδα που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για την αγορά καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών και όχι στις φορολογικές υποχρεώσεις. Όπως καθορίζεται στην εγκύκλιο, μετά την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας, τα στοιχεία που θα αξιολογεί το πιστωτικό ίδρυμα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της δυνατότητας αποπλήρωμης θα είναι η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, το συνολικό ύψος και υφής των χρεών του, η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς, η προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητα αποπληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Κανονικά ναι, πρέπει να βοηθηθεί γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη, τα πράγματα εξελίσσονται πολύ άσχημα και από εκεί και πέρα θα πρέπει όλοι οι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία θα πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια να δώσουν κάποια ανάσα στον κόσμο. Αν μπορούσαν να βάλουν κάποια μέτρα, κάποιες προϋποθέσεις ώστε να βοηθηθεί ο κόσμος, τότε ναι. Να μείνουμε στα της οικονομίας και να περάσουμε τώρα στους υπολογισμούς που σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν για τον καθένα από εμάς. Οι κλίμακες έχουν καθοριστεί και μισθωτοί και συνταξιούχοι ήδη ενημερώνονται για το πώς θα φορολογηθούν. Με μια φορολογική κλίμακα τριών μόνο συντελεστών αλλά και έκπτωση φόρου σταθερή για εισοδήματα μέχρι και 21.000 ευρώ και μειούμενη μέχρι τελικού μηδενισμού για ποσά εισοδημάτων από 21.000 έως 42.000 ευρώ, θα υπολογιστεί φέτος ο φόρος εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους. Όπως αναφέρει ο ελεύθερος τύπος, το συνολικό ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί με κλίμακα τριών συντελεστών. 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ και 42% για το επιπλέον ποσό άνω των 42.000 ευρώ. Το ποσό φόρου που προκύπτει από την κλίμακα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ εφόσον το εισόδημα είναι μέχρι 21.000 ευρώ. Εάν ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, τότε το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ίδιο ύψος με το ποσό του φόρου. Οι εισοδοί και οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να ξεφύγουν και γι' αυτό πληρώνουν μόνο οι άλλοι, ξεφεύγουν όλοι. Εγώ βλέπω πρέπει να πληρώνουν οι φτωχοί για να περνάνε καλά οι πλούσιοι. Δεν αντέχει τίποτα να πληρώσει. Πώς να πληρώσει με 400 ευρώ ή με 300 ευρώ που παίρνει τον νίκη και να του βάζει 400 ευρώ χαράτσι. Από το φόρο που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης, προβλέπει ο νόμος, αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά. Το 10% των εξόδων ιατρικής, νοσοκομιακής και φαρμακευτικής περίθαλψης, το 10% των ποσών που καταβλήθηκαν ως διατροφή από τον ένα σύζυγο στον άλλο, το 10% των δωρεών προς το δημόσιο και τους φορείς γενικής κυβέρνησης, το 10% της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων και ποσό 200 ευρώ για το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν. Πάμε τώρα να περάσουμε στα της κίνησης που ήταν, όπως είδαμε και νωρίτερα, αρκετή τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό δικό δίκτυο. Συγκεκριμένες συμβουλές και έκτακτα μέτρα υπάρχουν από την τροχιά. Σε ισχύ εξακολουθούν να βρίσκονται τα έκτακτα μέτρα της τροχίας, τα οποία και έχουν ληφθεί για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και την ασφαλίστερη κίνηση των οχημάτων στους δρόμους. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η υπηρεσία της τροχίας Καλαμάτας λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των οδηγών. Επειδή ακούσαμε και έχουμε μάθει ότι θα έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα στην πόλη μας, θέλουμε να συστήσουμε στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, τα καθιερωμένα. Αλλά τα λέμε συνέχεια, τα τονίζουμε, αλλά πολλοί οδηγοί δεν τα εφαρμόζουν. Και γι' αυτό έχουμε τροχαία ατυχήματα. Για να αποφύγουμε τα τροχαία ατυχήματα, έχουμε πει όχι αλκοόλ, όχι επικίνδυνες υπερβάσεις, όχι μεγάλες ταχύτητες και συνεπή οδήγηση. Είναι ιδιαίτερα προσεκτική, διότι αυτές τις μέρες, όταν έχουμε εορτές και επισκεψιμότητα στην πόλη μας,
δεν γνωρίζουν τους δρόμους μέσα στο πόλη, στην πόλη της Καλαμάτας, ποιοι έχουν προτεραιότητα στις διασταυρώσεις και έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα υλικών σημειών. Και αυτό είναι επώδυνο για τον οδηγό, διότι χάνει και τις διακοπές του και στοιχίζει η αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκίνητου αρκετά χρήματα. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς και κατά την κίνησή τους στο εθνικό οδικό δίκτυο. Για το εθνικό δίκτυο. Στο εθνικό δίκτυο θα περιπολούν αυτοκίνητα για την βεβαίωση των επικίνδυνων παραβάσεων, τις οποίες προείπαν ποιες είναι, αλλά επειδή ο αυτοκινητόδρομος παρέχει ασφάλεια, νομίζω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στο εθνικό δίκτυο. Πρέπει να δώσουμε βαρύνουσα σημασία μέσα στην πόλη της Καλαμάτας. Όπως είναι η Λακωνικής, όπως είναι η Ναυαρίνου, διότι έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί διοικητές κάνουν επίδειξη της μηχανής τις οποίες έχουν με ελιγμούς και με φορίδους στην εξάρτηση. Επίσης, θα έχουμε συνεργεία αλκοτέστ όλο το 24ωρο, διότι πρέπει να αποφύγουμε, όπως προείπαμε, έστω και ένα τροχαίο ατύχημα. Μιλήσαμε νωρίτερα για τα αυτοδιοικητικά και σας είχαμε αναφέρει για μια ενδεχόμενη, μια πιθανή σύμπραξη Σπυρόπουλου Σαβασιώτη στην εξέλιξη των εκλογικών κινήσεων με βάση και τα όσα γίνονται στο Δήμο Μεσίνη. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Πάμε στα γενέθλια κυκλοφορία. Στο Μάιο αναμένεται τα ραβασάκια για τα ανασφάλιστα γιοταχή τη στιγμή που έρχονται ριζικές αλλαγές. Έτσι φαίνεται πως θα έχουμε επιστροφή πινακίδων με μηνιαία τέλη. Στην τελική ευθεία μπαίνει η οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών προς τις εφορίες να επιστρέφουν στους οδηγούς στις πινακίδες των οχημάτων ζητώντας το ποσό των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους υπόλοιπους μήνες χρονιάς. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στη Διάβια την περασμένη Πέμπτη και απομένει να ενημερωθούν οι εφορίες και να τεθεί το μέτρο σε εφαρμογή. Παράλληλα, ριζικές αλλαγές ετοιμάζονται στα τέλη κυκλοφορίας από το 2015 και μετά. Στα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνεται η διατήρηση του υπολογισμού των τελών ανάλογα με τους εκπομπόμενους ρήπους για τα οχήματα που πρώτο ταξινομήθηκαν από τον Νοέμβριο του 2010 και μετά. Ωστόσο, υπάρχει εισήγηση για μείωση του ορίου ρηπών κάτω από το οποίο δεν καταβάλλονται τέλη. Επίσης, σχεδόν σίγουρη είναι η καταβολή τελών κυκλοφορίας με το μήνα. Υπάρχουν εισηγήσεις ακόμη και για τέλη με βάση τα διανυόμενα χιλιόμετρα με εγκατάσταση συσκευής GPS σε όλα τα οχήματα. Από την άλλη, μέσα στο μήνα Μάιο θα φτάσουν και τα ραβασάκια της εφορίας σε όσους έχουν ανασφάλιστα αυτοκίνητα και εμφανίζονται στις σχετικές διασταυρώσεις εφορίας με την βάση των ασφαλισμένων αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εφορίων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Γραμματεία Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών είναι αποφασισμένη να πατάξει το φαινόμενο των ανασφάλιστων αυτοκινήτων που φαίνεται ότι ξεπερνούν τις 830.000. Εφόσον από την επεξεργασία αυτή συνεχίζουν να είναι ανασφάλιστα το Μάιο, θα αρχίσουν να αποστέλλονται πρόστιμα μαζί με ειδοποιητήρια για ασφάλιση. Ακούω τέχνον. Με τους υπαλλήλους ήμουν πολύ αυστηρός. Τους έπαιρνα τηλέφωνο. Με έπαιρναν τηλέφωνο. Κινητά, σταθερά, email, νύχτα, μέρα, αφεντικό σωστό. Και για όλα αυτά πλήρωνες. Εννοείται. Αμαρτία τέχνον μου. Δηλαδή, για παράδεισο δεν... Επαγγελματικά μιλώντας... Πληρώνεις ακριβά την επικοινωνία της επιχείρησής σου. Αμαρτία! Η WIND φέρνει το W-Business, το απόλυτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Και έχεις απεριόριστη ενδοεταιρική επικοινωνία, 1500 λεπτά προς όλους και 1,5 GB ίντερνετ στο κινητό σου. www.bestpavlaeklogies.gr. Το ολοκληρωμένο πόρταλ των εκλογών. Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Συνδυασμοί. Μάθετε τα πάντα για τις αναμετρήσεις. Όλα τα ονόματα. Πρόγραμμα. Βιογραφικά. Δραστηριότητα. Ψηφοφορίες. Μάθετε που ψηφίζετε και όλα τα αποτελέσματα.
www.bestpavlaekloges.gr. Επικοινωνήστε στο 27210-63-264 και info@bestpavlatv.gr. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.